Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, ξεκινάμε βλογάκι, ναι, Τρίτη. Σήμερα, λοιπόν, γιατί σας λέω την ημέρα, δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε, ξέρετε, αφού καθημερινά ανεβάζω, ξέρετε ότι είναι Τρίτη. Λοιπόν, τι κάνω εγώ τώρα, μόλις δημοσίευσα το βίντεο και είχα αλουστεί, έφτιαξα και το μαλλί μου. Δεν είναι κάτι το περίεργο, αλλά για μένα είναι βασικό, γιατί δεν είναι εύκολο. Ξέρετε ότι έχω σγουρό μαλλί, οπότε δεν είναι εύκολο. Δεν είναι λούζες, απλά το στεγνώνεις και τέλος. Για να το κάνεις να είναι ίσιο, να είναι περιποιημένο, πρέπει να ιδρώσεις τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε, φαγητό σήμερα δεν θα φτιάξω τίποτα, γιατί έχω από χτες. Οπότε θα πάμε αυτό που έχουμε. Έχουμε και σούπα, έχω ακόμα κοτομπουκές μερικές, οπότε ας πάμε αυτό που έχουμε. Λοιπόν, τι άλλο, πρέπει να βγω, ήθελα να βγω, αλλά τελικά δεν το κατάφερα, δεν προλαβαίνω τώρα να πάω, γιατί ξέρω ότι πρέπει να πάρω το Βασιλάκι. Πού ήθελα να πάω, ο Βασίλης το Σάββατο θα παραλάσει, οπότε πρέπει να το ετοιμάσω ρούχα για την παρέλαση, που χρειάζομαι λευκό, που κάμισο, άσπρο δεν έχω. Έχω όλα τα χρώματα εκτός από το άσπρο που κάμισο. Χρειάζομαι σκούρο μπλε παντελόνι. Εντάξει, έχω τζιν, αλλά δεν ξέρω αν του κάνει. Του είχα πάρει πέρσι, αν θυμάστε. Θα τον δοκιμάσω σήμερα και άμα δεν έχω δει Ζάρα υπάρχει, θα το πάρω από εκεί. Και που κάμισο βρήκα στα Ζάρα online, γι' αυτό ήθελα να πάω στο κατάστημα να δω αν υπάρχει στο κατάστημα. Και μαύρο παπούτσι. Μαύρο παπούτσι ο Βασίλης δεν έχει. Και επίσης πρέπει. Πάλι είδα στο Ζάρα σε στυλ Nike Air Force. Είδα και ένα άλλο που μου άρεσε περισσότερο, σκούρο μπλε και με άσπρη σόλα, σνικερσάκι, αλλά δεν το άρεσε το Βασίλη. Δεν θέλει. Θέλει αυτό το μαύρο, το έδειξε. Έχει και σε άσπρο, έχει και σε μαύρο. Λέει, μας ζήτησαν μαύρο. Μας δώσαν κάποιο. Να, εδώ έχω και τη λίστα που μας λέει μπλε σκούρο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο, μπλε σκούρα καζάκα. Καζάκα δεν έχω. Ρώτησε χθες την ομάδα στο Viber, λέω πού θα βρω καζάκα και μου είπαν δύο μαγαζιά και πήρε τηλέφωνο σήμερα σε ένα και μου είπαν ότι υπάρχει, λέω έχει ποσότητα, θα μου φτάσει, λέει μην ανησυχείς, έχω για όλους, οπότε θα πάω και μαύρα παπούτσια. Και τα κοριτσάκια θα φοράνε μπλε φούστα, άσπρο πουκάμισο, μπλε σκούρα καζάκα, μαύρα παπούτσια, καλσόν στο χρώμα του δέρματος. Επίσης τον δώσανε από το σχολείο και γραβάτα, οπότε θα φοράει και καζάκα και γραβάτα από μέσα. Αυτά. Και πρέπει να πάω να του πάρω όλα αυτά τα ρούχα. Γιατί σας λέω, μόνο το τζιν υπάρχει και θα το αν του κάνει, οκ, okay, καλύτερα, γιατί εντάξει, δεν θα το ξανα... Το θέμα είναι να το αγοράσει, αλλά δεν θα το ξαναφορέσει μετά αυτό που κοίταξα που είδα, γιατί είναι παντελόνι, ξέρετε. Τα παιδιά τώρα προτιμάνε φόρμες, ούτε τζιν σχεδόν δεν φοράει ο Βασίλης, οπότε δύσκολα. Επίσης, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που μου γράψατε και χτες κάτω από το βίντεο, αλλά και στο Instagram συμβουλές για πώς να καθαρίσω τη στολή του Βασίλη, της κάλτσας και το σορτσάκι. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί δεν ήξερα εγώ για κάτι τέτοιο. Μου έστειλε μια μαμά στο Viber, εντάξει πολλές μου έχετε γράψει. Έχω κάποιος μου γράψε χλωρίνη, κάποιος μου γράψε για ασπιρίνη, κάποιος μου γράψε για σόντα πλυντηρίου. Θα πάω τώρα, θα βγω σε λίγο στο σούπερ μάρκετ να κοιτάξω. Μου είπαν ότι έχει και στο τζάμπο σόντα πλυντηρίου. Δεν ήξερα, δεν έχω ιδέα. Θα πάμε μαζί, αν θα βρω, θα σας δείξω και εσάς, γιατί μπορεί κάποιος να μην ξέρει, όπως δεν ήξερα και εγώ, ότι υπάρχει σόντα πλυντηρίου. Οπότε, μάλλον δεν είναι αυτή η σόντα που ξέρω εγώ που είναι για φαγητό, σίγουρα. Οπότε θα πάω να δω και άμα είναι να πάρω και να δοκιμάσω και με αυτό. Με πράσινο σαπούνι, ξέρω, τρίβω με σαπούνι και μετά τα βάζω στο πλυντήριο. Αλλά όποιος ξέρει, όποιος έχει αγόρια που κάνουν ποδόσφαιρο, είτε δεν ξέρω στο μπάσκετ αν λερώνονται τόσο πολύ στο ποδόσφαιρο, επειδή πέφτουν κάτω, επειδή έχει το καουτσούκ αυτό το μαύρο από το γαζόν, από... γίνονται χάλια και αν η στολή είναι μαύρη, δεν φαίνεται, η μπλε σκούρη, εδώ το σορτσάκι είναι λευκό, και οι κάλτσες και γίνονται χάλια, οπότε είναι λίγο δύσκολο να τις πλένεις και πρέπει να τις πλένεις συνέχεια, δεν μπορείς να τους στείλεις έτσι. Έχει 4 φορές την εβδομάδα ο Βασίλης προπόνηση, οπότε είναι λίγο δύσκολο να, ξέρετε, να
να το καταφέρεις να το κάνεις. Του είχα παραγγείλει πέρσι κάλτσες, αν θυμάστε, και δεν υπάρχουν ούτε στο Intersport, ούτε στο Ζάκρι τέτοιες κάλτσες ποδοσφαίρου. Του είχα παραγγείλει από ένα τσέχικο site που εντάξει, ήρθαν όλα καλά, αλλά θα δω τώρα μήπως του παραγγείλω κι άλλες για να έχει δύο-τρία ζευγάρια. Δεν είναι και φτηνά, μην νομίζετε. Κάλτσες, ένα ζευγάρι κάλτσες ήταν 11 ευρώ, κάπου εκεί παραπάνω, δεν θυμάμαι τώρα πόσο πλήρωσα, δεν θυμάμαι καθόλου. Τέλος πάντων, λοιπόν, οπότε αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου γράψατε, που μου είπατε, γιατί σας λέω, δεν ήξερα για κάτι τέτοιο. Αυτά. Έχω το Μάια εδώ δίπλα μου και μάτω το κοιτάω. Λοιπόν, σας αφήνω, πάω να βγω, σε λίγο όχι αμέσως, και τα λέμε μετά. Αν θα βρω στο σούπερ, θα σας δείξω πώς είναι και πού βρίσκεται. Στο My Market θα πάω εγώ, δεν έχω κάτι άλλο κοντά. Για να είσαι σίγουρα, θα ξέρετε και στα άλλα. Αν δείτε, λογικά είναι ίδιες μάρκες, δεν νομίζω να έχει πολλές μάρκες. Λοιπόν, αυτά. Φεύγω. Λοιπόν, ήρθα στο σούπερ. Πού είναι ρε παιδιά η σόντα πλυντηρίου, για πείτε μου. Εδώ. Σκούνι απλήσιμο στο χέρι. Πιο λευκά από ποτέ σόντα. Ξαναφίστηνες. Εγώ δεν βλέπω. Χρώματοπαγίδα. Παρακαλώ, η κυρία Ηλία, στηρίσουμε. Λοιπόν, στο My Market δεν βρήκα, ρε παιδιά, τίποτα, δεν έχει. Έχω γουγκλάρει, έχω κοιτάξει ότι όντως υπάρχει κάτι τέτοιο και έχει και αρκετές μάρκες, αλλά δεν κοίταξα που μπορώ να βρω, θα κοιτάξω, θα ψάξω εγώ πάντως. Δεν θα το αφήσω έτσι, θα δοκιμάσω. Αφού μου το έχετε γράψει και μου το είπατε, σημαίνει ότι όντως δουλεύει, οπότε θα δοκιμάσω και θα σας πω μετά. Μπορεί και από το τζάμπο να περάσει. Σας είπα ότι μου είπε μια κοπέλα ότι υπάρχει και στα τζάμπο. Εδώ πάντως μόνο εάν το είχαν βάλει σε κάποιο σημείο που δεν το είδα εγώ, δεν κατάλαβα. Λογικά πρέπει να είναι εκεί που είναι όλα τα απορριπανικά, έτσι δεν είναι? Έτσι το φαντάστηκα εγώ, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάω να πάρω το Βασιλάκι τώρα και έχω σκάσει και έχει ζέστη, αλλά μ' αρέσει γιατί δεν έχει πολλές μέρες ακόμα, έτσι θα είναι. Θα τελειώσουν όπου να είναι και μετά θα μας λείπει ο ήλιος και η ζέστη. Θα ξεκινήσουν βροχές, θα ξεκινήσουν... Κοιτάξτε εδώ τι ωραία, βλέπετε, όμορφα, πολύ ωραία. Έχω λίγο χρόνο ακόμα, οπότε έκατσα λίγο, χαλαρώνω. Αχ. Θα το ξαναπώ πολλές φορές σήμερα, αχαχαχ και αχαχαχ. Τρελαίνουμε, δεν θέλω να πάω σπίτι, είναι τόσο ωραία έξω. Περιμένω το Βασίλη, πήγε στο γαράζ να δει το σκυλί πάλι. Ήταν έξω όλη την ώρα, τώρα κοιμάται, το βάλανε μέσα. Γιατί κάποιος με ρώτησε γιατί το βάζουν μέσα, γιατί γαυγίζει και ενοχλούνται οι γείτονες. Ποιος είναι εκεί, τι? Τέλος, έλα. Τι έγινε, τι σου έκανε? Κουνάει το κεφάλι του. Αυτός χαίρεται, καλέ. Για πάρε το κλειδί, άνοιξε. Ποιο κλειδί? Εδώ. Έχουμε φαγητό σήμερα, έχουμε σαλάτα, καρότο και το λευκό. Show you what a good time looks like. You can't do better, so much better. Λοιπόν, τελείωσε αυτό που ήθελα να κάνω.
με τα πιάτα και τα λοιπά και μου λέτε πάλι μου γράφετε. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ που με σκέφτεστε, αλλά το ξέρουμε πάρα πολύ καλά κι εμείς και σας είπα ότι σε αυτό το σπίτι έχω χώρο για πλυντήριο πιάτων. Είναι από εδώ που είναι ο κάντος, αυτή η ντουλάπα είναι, Βασίλη, λίγο πιο σιγά σε παρακαλώ, είναι ντουλάπι για, έχουν αφήσει χώρο για πλυντήριο. Μπαίνει στη σειρά προτεραιότητας, παιδιά. Σας είχα πει ότι είχαμε θέμα με το αυτοκίνητο. Από τον Αύγουστο μήνα μας ταλαιπωρεί, μας δεν ξέρω, κάτι δεν μας τα λέει καλά. Το φτιάξαμε, ελπίζω να πάει καλά. Εντάξει, όταν ξέρετε, καμιά φορά αυτά που προγραμματίζεις, δυστυχώς βγαίνουν και άλλα που είναι απρογραμμάτιστα, οπότε δεν είναι έτσι όπως θέλεις. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοπάρω, να πάρω στεγνοτήριο, να πάρω πλυντήριο πιάτων ή ό,τι άλλο θέλω. Θα μπουν και αυτά στη σειρά, σιγά σιγά θα πάρουμε. Εντάξει, τόσα χρόνια έπινα με τα χέρια, θα πλύνω και τώρα, δεν με... Αλλά είναι πολλά, ό,τι και να καίει στο πλυντήριο να τα βάλεις, πάλι τα ίδια, ποτήρια, πιάτα, λέω, δεν ξέρω κάτι, μια εφαρμογή να τα κάνει μόνη της, να πατήσω το κλικ και να πλένεται όλο αυτό. Ρε παιδιά, ακόμα δεν έχω να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Γιατί να κουραζόμαστε τόσο πολύ όλες εμείς εδώ οι γυναίκες, εντάξει και οι άντρες κάνουν, δεν μπορώ να πω, αλλά κάτι ας σκεφτούνε. Έχουμε τόσα έχουν να σκεφτεί, γι' αυτό ακόμα δεν σκέφτηκαν τίποτα, κάτι να μην πλένουμε πιάτα, ρούχα κτλ. Λοιπόν, πάω να βάλω φαγητό στα παιδιά, η Τόνια ακόμα δεν έχει έρθει και μπορεί να φύγω εγώ, να πάω, σας είπα, θέλω να πάω στο Ζάρα. Ο Βασίλης βλέπει παιδικό, ωραίο αυτό το παιδικό, πολύ έτσι εκπαιδευτικό και καλό, έχει και πολύ ωραία εικόνα. Τέλεια. Βέβαια είναι στα ρώσικα, οπότε δεν έχει στα ελληνικά. Αυτά. Επίσης κοιτάω, πρέπει να αλλάξω το νερό στη χελώνα, όλο την έχω παρατήσει, με έχει ρωτήσει. Μια φίλη μου λέει ότι η δικιά της δεν έχει σταματήσει να τρώει τόσο καλά όπως έτρωγε το καλοκαίρι. Είναι και η δικιά μας λίγο ψιλοκοιμωμένη, αλλά εντάξει, σκάβει, συνέχεια σκάβει, 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 κάνει δουλειές εκεί με τις πέτρες, τις αλλάζει, τις βάζει, τις δεν ξέρω τι κάνει. Είναι νοικοκυρά αυτά. Εδώ έβαλα το γιο μου να φορέσει το τζιν το περσινό και να δω αν του κάνει. Σήκωσε την μπλούζα σε παρακαλώ, σήκωσε την μπλούζα, θέλω να δω. Για γύρνα. Βασικά του κάνει, είναι ωραίο Βασίλη, δεν νομίζω ότι χρειάζεσαι άλλο για μια φορά. Για κάνε την κίνηση, πώς θα κάνεις, να δούμε, σε βολεύει. Ω, καλά, εντάξει. Τι. Λίγο σφίγγει κάπου. Πού σας φύγει, πήγαινε πιο πέρα να σε δω καλέ. Και τι να πάρω πανταλόνι για μια φορά. Τι λέτε εσείς, του κάνει ή δεν του κάνει? Για σήκωσε το λίγο πιο, είναι λίγο κουτούτσικο, για σήκωσε το λίγο πιο πάνω. Σήκωσε το λίγο πιο πάνω, καλέ. Γιατί εμείς σηκώνετε. Δεν μπορώ, καλά. Έτσι θα σας στείλω, για κάνε την κίνηση. Για κάνε τα βήματα, καλέ. Πω, γέλασε, τι είναι αυτό το πράγμα, σαν κολλάνε. Πώς ψήλωσες έτσι, καλέ. Έλα άλλο. Έχει το φαρντί το τζιν, αλλά δεν ξέρω, αυτό δεν νομίζω ότι το κάνει. Έχεις το φαρντί που σου πήρα, για κάτσε. Δεν κάνει, δεν κάνει. Αυτό το μοντέρνο το... Έλα, έλα, πήγαινε, πήγαινε, πούμε, τι, να αγοράζω παντελόνι. Πήγαινε, να πούμε. Μου λέει να πάω, να ψωνίσω. Άντε. Άντε, γεια. Λοιπόν, ήρθα στο Ζάρα, πάω να βαίνω να δω τι έχει από αυτά που είδε και μου άρεσαν. Και μετά μου πες κάτι, μου άρεσαν, εντάξει. Για πάμε να δούμε. Gotta say the obvious. Nobody.
left town. But there's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just. Λοιπόν, τελείωσα με τα Ζάρα, πήρα το κάμισο, τζιν και παπούτσι και τώρα πάω για καζάκα. Πάω να βρω το κατάστημα που είναι με ήδη για παρέλαση και τα λοιπά. Έχω γυρίσει, δεν μπορώ, ζαλίστηκα τώρα, τρέχω. Ο ένας μου λέει εκεί, ο άλλος μου λέει εκεί. Λοιπόν, πρώτο στενό, δεύτερο στενό, μου είπανε αριστερά θα κάνεις. Επειδή το Google μου βγάζει άλλα ντάλα, γιατί έχει δύο καταστήματα κάπου εδώ στην περιοχή και είναι λίγο δύσκολο, δεν ξέρω, πάω να βρω. Α, θα το βρω, οκ. Okay. Αλλιώς έχω και ένα άλλο, μου δώσουμε και ένα άλλο μαγαζί. Και ήμουν εδώ, τώρα λέω ας πάω σε αυτό, άμα δεν το βρω, δεν πειράζει. Και μου δείξε στο site ότι είναι ανοιχτό μέχρι τις 9, μπορεί να είναι και κλειστό. Ας χαπρίκινε σήμερα, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεύτερο, που γράφει οντός. Για να δούμε, Ανατολής πρέπει να είναι. Α, τέλεια, Ανατολής, Παπαντάτους, το βρήκα. Τέλος, πήρα και καζάκα, βρήκα βέβαια, εντάξει, το κατάφερα. Αχ, οπότε είμαστε κομπλέ. Πάω τώρα στο H&M, μήπως έχει πήρα από το Zara Jean. Λέει σκούρο, αλλά δεν είναι τόσο σκούρο όσο είναι η καζάκα. Και πάω να δω μήπως βρω πιο σκούρο τζιν και πάω και το επιστρέφω. Αυτό που πήρα από το Zara. Πάω να δω τώρα άμα βρω, άμα δεν, έτσι θα πάει μια χαρά, εντάξει. Κούκλος φάνε ο γιος μου, θα φοράει και καζάκα και γραβάτα, έχει και σηματάκι εδώ στην καρδιά. Κούκλος δεν ήθελε να πάει, να σας πω την αλήθεια, και, αλλά επειδή δεν το έχει ξανακάνει, θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσει να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν πειράζει, όλα καλά θα πάνε. Μπήκα στο H&M και χαζεύω τώρα εδώ νέα collection, κοιτάξτε ρούχα, ωραία αυτά τα χρώματα, το γκρί με το λευκό ταιριάζει πολύ ωραία. Ωραίο το πάκι, κοριτσάκια που με βλέπουν και το φούτερ μου αρέσει και η τσάντα μου αρέσει και αυτό μου αρέσει. Α, κοιτάξτε αυτό το bomber τι ωραίο που είναι, είναι στα 50 ευρώ, 49 ευρώ, ωραίο, ωραίο, είναι αυτό, δεν μου αρέσει. Μου αρέσει αυτό το μπλουζάκι, τι τιμή έχει. Για να δω, 8 ευρώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε εδώ, έτσι διάφανα. Φοράς ένα μαύρο σου πιένα από κάτω. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Α, έχει και σε μαύρο. Εντάξει, μαύρο θα το βάλεις με μαύρο σου πιένα, έτσι. Θα βάλεις με λευκό. Το λευκό με μαύρο βάζεις το. Α, κοιτάξτε το τσαντάκι για κοριτσάκια. Α, θέλω. Λοιπόν, εκεί τι έχει, τα σου πιένα και τα ισόρουχα. Από εδώ πάμε να βρούμε το βασίλη παντελόνι. Με έχω σκάσει, στέλνουμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να βρούμε. Και μετά, για να το χρόνο λίγο θα χαζέψουμε, θα δούμε. Και θέλω καφέ. Αχ, λοιπόν, εδώ βλέπω ότι έχει παντελόνια. Κοιτάξτε εδώ, για παρέλαση. Αχ, είναι τόσο ψεύτικα, τόσο συνθετικά, πολύ. Πολύ συνθετικό ρε παιδιά, πολύ λεπτό, δεν το ξαναβάζει αυτό το παιδί, τέλος. Μια φορά μόνο. Αυτό το παντελόνι που έχει ο Βασίλης. Έτσι παρώ με αυτά τα τζιν. Το ίδιο που πήρε εγώ και από το Ζάρα, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Έχει εδώ αμάνικα, δεν έχει καζάκες. Καζάκια, καζάκα, δεν ξέρω.
Αχ, αυτά τα κουκουλάρικα. Ω, αυτό είναι ωραίο. Όχι μόνο, τι είναι αυτό. Ναι, πάρω μετά το Βασίλη, τέλειο είναι. Πολύ ωραίο, έχει και αυτό το μπλε. Αυτά βολεύουν πάρα πολύ μέσα στο σπίτι, είναι φοβερά. Του είχα ξαναπάρει το Βασίλη και η Τόνια το χειμώνα, τέλεια. Λοιπόν, ψάχνω και δεν βρίσκω. Κάνισα άσπρα 10 ευρώ εδώ. Εγώ πήρα από το Ζάρα με 15 ευρώ. Αλλά δεν έχει νομεράκι, 8-9. Δεν έχει νούμερο εδώ. Για να δω τι. Δεν έχει νομεράκι. Αυτά τα πουκαμισάκια. Και νομίζω. Να το. Το νούμερο είναι. Αλλά είναι πιο ωραίο αυτό που πήρα. Είναι σαν λινό. Μπορεί να το ξαναχωρέσει και το καλοκαίρι το βάζει. Παντελόνι δεν έχει σκούρο πλέον, οπότε εντάξει, θα είναι με αυτό που πήρα. Δεν πειράζει, γιατί σας είπα ότι η καζάκα μου φαίνεται πολύ πιο σκούρη από το... Α, να έχει και αυτό το σκούρο. Αλλά δεν είναι αυτό παντελόνι παρέλασης, δεν ξέρω τώρα να το, δεν έχει και νούμερα. Μεγάλος το παιδί μου, τώρα φαίνει μεγάλο νούμερο. Είναι μικρά παιδάκια. Λοιπόν, κλείνω την κάμερα να δω, να χαζέψω. Να τελειώσω, να φύγω, να πάω σπίτι. Και αυτό το παντελόνι είναι ωραίο. Κοιτάξτε εδώ, το κοτλέ. Τέλος, τελικά πήρα το παντελόνι από το H&M, το κοτλέ. Το δείξω στο σπίτι. Το άλλο που έχω πάρει από το Ζάρα, το τζιν, το επέστρεψα. Γιατί μου κάνει και άλλο χρώμα. Έκαναν πολύ μεγάλη λύπηση με το υπόλοιπο. Οπότε αυτό, ελπίζω να το κάνει. Και παπουτσάκι θα δω, γιατί ο Βασίλης τώρα το πήρα το 36, αλλά σήμερα το αθλητικό που το είχα πάρει, σήμερα το πήρα 35, γιατί είναι πιο μεγάλα τα παπούτσια στο Ζάρα, οπότε ελπίζω να το κάνει. Αυτά λοιπόν, φεύγω, πάω να πάρω ένα καφέ και φεύγω, πάω σπίτι. Πέρασα λοιπόν, πήρα και αγαπημένο καφέ και πάω γιατί με περιμένει το αγόρι μου. Να φύγουμε να πάμε σπίτι, τέλεια! Και έχω σκάσει, έχει τέτοια ζέστη. Δεν ξέρω τι γίνεται, κφόβρες πάρα πολύ. Πω πω. Ου, αλλά είναι ωραία. Λοιπόν, με πήρε το αγόρι μου, πάω σπίτι. Φεύγω. Είμαστε έξω από το σπίτι, κοιτάξτε εδώ ποιος μας συναντάει. Είναι φίλες μας. Κοιτάξτε εδώ, ο φίλος του Βασίλη είναι. Ο Βασίλης το έχει ονομάσει κιόλας. Τι καλά γατάκια που είναι αυτά. Τι καλά, θα γλιστρήσει τώρα, πες κάτω. Περιμένει. Λοιπόν, να σας δείξω τώρα το παπουτσάκι που πήρα στο Βασίλη. Για Βασιλικά να μας εδώ πασαρέλα με το παντελόνι μας έκανες. Εγώ θα σου συμβούλευα να πας να βάλεις όλο να μας δείξεις. Σταμάτα, ζαλιστήκαμε καλέ. Σήμερα μας κάνεις κλωνάδα. Πασέπι. Μια χαρά παπουτσάκι είναι. Εντάξει, 36 νούμερο, καλά. Έλα, καλά. Λες. Του το άλλαξε, γιατί ήταν 35, γιατί ήταν μικρό. Έχει λίγες τρύπες. Πού τρύπες λοιπόν. Έχει. Δεν έχει λίγες τρύπες. Έχει πολύ λίγες τρύπες. Πας να μας βάλεις το παντελόνι. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Θα μας βάλεις το παντελόνι. Ένας άλλα έχει 50. Μπελακουλίνη. Όχι. Έλα, βάλε μας το παντελόνι, σε παρακαλώ. Όχι. Έλα να σε δούμε, κουκλάκι όμορφο. Όχι. Τι κάνεις εσύ. Τι το κάνεις. Θα μας δείξεις πώς θα πας στην παρέλαση. Ή φέρα μου να τα δείξω εγώ αυτά που πήρα. Άσε σε παρακαλώ. Θέλω να παίξει μωρέ το γατί μας. Το έχασα. Τι έγινε Μάη, σε κοροϊδεύει. Τι έχει στο μυαλό του. Τι έχει στο μυαλό του. Παιχνίδια. Ξέρω. Τι σκέφτεται. Από το μας κινήσεις κάνεις και δεν πρόλαβε. Όπα, έξα, το φάει τώρα. Βρέφτα. Λοιπόν, αυτό είναι το παντελόνι του Βασίλη που σας έλεγα. Το κοτλέ, ωραίο του είναι, μια χαρά, το φόρεσε, τώρα δεν θέλει να το φορέσει. Αυτή είναι κραβάτα που του δώσανε από το σχολείο και το πουκαμισάκι. Λοιπόν, να το αυτό είναι, στα 14,95 το 10 του πήρα και το παντελόνι του πήρα 8,10 από το H&M, είναι λίγο πιο τέτοιο. Και η καζάκα αυτή εδώ,
Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, ποιοτικά δεν είναι πολύ καλή, δεν μπορώ να πω, αλλά για μια φορά δεν θα τη ξαναφορέσει σιγά. Μια χαρά είναι, οπότε κούκλος. Βλέπετε εδώ το παντελόνι ταιριάζει περισσότερο. Εντάξει, το φως δεν είναι και πολύ καλό. Αλλά η προηγούμενη που... Το προηγούμενο τζιν που είχα πάρει ήταν πιο μπλε, οπότε λέω δεν πειράζει, έτσι καλύτερα. Έτσι. Να, έτσι ταιριάζουν και με το μαύρο του παπουτσάκι, τέλεια. Κούκλος θα γίνει ο γιος μου. Μόλις βγήκα από το μπάνιο και πάλι εδώ κάπου κάθε βράδυ καθόμαστε στο καναπέ. Τώρα τελείωσαμε το μπαλκόνι. Εντάξει, ήμασταν στο μπαλκόνι, είναι αλήθεια. Καθίσαμε λίγο στο μπαλκόνι. Αλλά τώρα μόλις έφυγε η δασκάλα. Σήμερα έκατσε λίγο και με τη Τόνια. Οπότε έφυγε λίγο αργότερα και είπα, έκανα μπάνιο και είμαι έτοιμη να ράξω λίγο. Τώρα αυτή είναι η ώρα λίγο που χαλαρώνουμε εδώ, οι δυο μας καθόμαστε, τα παιδιά μέσα. Ο Βασίλης σε λίγο πάει ύπνο, η Τόνια και αυτή μπάνιο και ύπνο. Οπότε αυτά, λοιπόν, εγώ θα σας χαιρετήσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και εμείς τα λέμε αύριο. Φιλάκια πολλά, γεια σας!